καταφέρνουν να βάζουν πολύ λίγα κιλά. Ναι, αλλά Χριστιανά μου, να σου πω κάτι. Πόσες φορές να μείνεις εγκύος στη ζωή σου? Μια, δυο, τρεις, το πολύ, τέσσερις. Πέντε. Έχεις τέσσερις. Έχεις τέσσερις φορές τη ζωή σου να φάεις όσο θέλεις. Τέσσερις ευκαιρίες να μην σου λέει κανένας τίποτα. Εγώ έχω μια άλλη απορία. Θέλω να μου τη λύσετε. Υπάρχει γυναίκα που να μην έχει κυταρίτιδα, γιατί τη ρώτησε η δημοσιογράφη? Η Οικονομάκου δεν είχε πριν. Ποτέ. Ναι, νομίζω δεν είχε. Και μπορεί ούτε τώρα να έχει. Το είπε για να, ρε παιδί μου, να κάνει και τις υπόλοιπες να νιώσουν άνετα μην κυταρίτιδα του, γιατί από τη μια μέρα στην άλλη δεν κάνει κυταρίτιδα. Όχι, κάνει Βαρβάρα μου στην εγκυμοσύνη, κάνει κατακράτηση. Κάνει μέχρι τον αστράγαλο κυταρίτιδα. Εμένα νομίζω έφτασε μέχρι αδάχτυλο ποθιού. Δεν ξέρω, δεν έλεξα να σου πω κάτι. Σίγουρα το πόδι δεν είναι όπως ήταν, Χριστιανά μου. Σίγουρα το πόδι δεν είναι όπως ήταν. Και χαλάρωση έχεις μετά την εγκυμοσύνη και κυταρίτιδα έχεις κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Και αν δεν είχες από πριν, δηλαδή, εγώ είχα από πριν. Απλά πολύ είναι. Είναι παιδιά αλήθεια, με όσες κοπέλες έχω μιλήσει, είναι, φτάνει μέχρι το γόνατο. Κυταρίτιδα έτσι, επειδή κάνεις και πάρα πολύ κατακράτηση, δεν βοηθά αυτό. Οι άντρες πάντως έχουν 1% το λιπίδιο της κυταρίτιδας. Ναι. Αυτές είναι οι αδικίες της φύσης.